Πολύ εύκολο το ερωτηματάκι αυτό εδώ, είναι για να τσιμπήσουμε τίποτα ας πούμε. Οπότε λοιπόν κατευθείαν βλέπουμε ότι επιτρέπονται τα θεωρήματα, άρα το μυαλό πρέπει να πάει αμέσως σε απαγωγή και αντιθέτω αναστροφή. Από το θεώρημα λοιπόν της απαγωγής αρκεί να δείξω ότι και τσιμπάμε το φ συνεπάγεται χ και το πάμε στην αριστερή μεριά και έχουμε φ συνεπάγει χ συνεπάγει ψ το πρώτο, το δεύτερο είναι φ συνεπάγει χ συνεπάγει φ. Και το τρίτο είναι το φ συνεπάγει χ, το οποίο έρχεται και μπαίνει μέσα από το θεώρημα της απαγωγής. Έτσι, η υπόθεση της συνεπαγωγής του συμπεράσματος ενσωματώνει στις υποθέσεις. Τυπικά συνεπάγει λοιπόν τον τύπο ψ. Και εδώ πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, οπότε κατευθείαν ξεκινάμε τώρα την τυπική απόδειξη. Έτσι, που έχει λοιπόν τυπική απόδειξη. Η πρώτη μου δουλειά είναι να πάω να γράψω τις υποθέσεις τη μία κάτω από την άλλη με καλή γραμματοσειρά. Για να φαίνονται τα modus ponens πιο εύκολα. Φ συνεπάγεται χ συνεπάγεται ψ λοιπόν είναι υπόθεση. 2 έχω το φ συνεπάγεται χ συνεπάγεται φ είναι και αυτό υπόθεση. 3 το φ συνεπάγεται χ και αυτό υπόθεση. Και όπως έχουμε πει, η πρώτη δουλειά που έχουμε να κάνουμε όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια κολοκύθια είναι να πάμε και να κάνουμε ό,τι modus ponens μπορούμε. Δηλαδή, εδώ πέρα είναι σημαντικό να παρατηρεί κάποιος ότι στο 3 και στο 2 γίνεται modus ponens. Δηλαδή, από το 3 και από το 2 κατευθείαν βγαίνει ότι ισχύει το φ με modus ponens 3,2, με σεβασμό ότι γράφω πρώτα το μικρό τύπο και μετά το μεγάλο. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι αυτό το φ τώρα που βγήκε κάνει 2 modus ponens μετά από πάνω. Δηλαδή, γίνεται και με το 3 αλλά και με το 1 εκεί πάνω. Άρα, λοιπόν, έχω το χ με modus ponens στο 4 και στο 3 και αμέσως μετά πρέπει να παρατηρήσω ότι γίνεται και με το 1 το φ και αυτά τα κοπανάω με τη μία, έτσι. Δηλαδή έχω, ότι έχω από το φ και το φ συνεπάγει χ συνεπάγει ψ, βγαίνει το χ συνεπάγεται ψ με modus ponens 4,1 είναι αυτό εδώ, πρώτο το μικρό τύπο. Και τέλος βγήκε το αποδεικτέο, το 7 είναι το ψ με modus ponens στο 5 και στο 6. Πάρα πολύ βατή άσκηση λοιπόν αυτή εδώ, έτσι, και ιδιαίτερη προσοχή ότι έπρεπε να έχει απαντηθεί οπωσδήποτε ορθά.